Και επανερχόμαστε στο νομοσχέδιο. Αυτό που προωθεί τους αντιλαϊκούς στόχους του νέου εθνικού σχεδίου για την ενέργεια και το κλίμα. Είναι στόχοι σε βάρος του λαού και των αναγκών που έχει προκειμένου να εξασφαλιστεί και νέα κερδοφορία στους επιχειρηματικούς ομίλους. Γι' αυτό είναι αντιπεριβαλλοντικό, φορομπηχτικό ειδικά στα απόβλητα, ταξικό. Προωθεί την παραπέρα εμπορευματοποίηση και συγκέντρωση στη διαχείριση των σκουπιδιών και την ανακύκλωση. Γίνεται χαμός στον ανταγωνισμό μεταξύ των επιχειρηματικών ομίλων ποιος θα πάρει μέρος και τι πίτα. Αλλά και προωθεί και την καταστροφική πολιτική σας ως προς τα δάση και την προστασία τους, την ιδιωτικοποίηση του νερού και ό,τι άλλο εξασφαλίζει κέρδη στους ομίλους. Ουσιαστικά, τα κόμματα που στηρίζεται την πράσινη μετάβαση, παρά την κριτική, ακόμα και την καταψήφιση του νομοσχεδίου, συμφωνείτε. Τι κάνει λοιπόν αυτό το νομοσχέδιο? Λύνει προβλήματα που έχουν και απαιτούν λύσεις οι μεγαλοεπιχειρηματίες. Δεν ισχύει βέβαια το ίδιο για τα λαϊκά στρώματα. Παραδείγματος χάρη, υπάρχει περίσσευμα ενέργειας που παράγεται από τη ΣΑΠΕ και πάει στα σκουπίδια. Ταυτόχρονα δίνεται άδειες για πελώριες μονάδες ΑΠΕ. Τι κάνετε λοιπόν? Με τα λόγια του κυρίου Υπουργού, τους δίνουμε τη δυνατότητα να βάλουν άμεσα μπαταρίες για να αντιμετωπίσουν τις περικοπές. Αυτά λέει ο κύριος Κυλακάκης. Ώστε να ικανοποιηθεί ο στόχος, ως το 2050 η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας να είναι μόνο από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επικίνδυνη η μονοκαλλιέργεια ΑΠΕ, γιατί φωτοβολταϊκά, ανεμογεννήτριες και μπαταρίες δεν παράγονται στη χώρα μας. Εισάγουμε. Συνεπώς, εξαρτώμενοι. Ταυτόχρονα, όσοι έχουν κεφάλαια θα εγκαταστήσουν μπαταρίες για αποταμίευση ενέργειας και απόδοσης όταν δεν υπάρχει άνεμος ή ήλιος. Όσοι δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα, φεύγουν από τη μέση. Έτσι γίνεται συγκέντρωση και συγκεντροποίηση και καθορισμός της τιμής ενέργειας στην κατανάλωση. Ίσως γι' αυτό ο κύριος Υπουργός λέει ότι οι ΑΠΕ θα έχουν βίαιους κύκλους. Το βλέπουμε, το ξέρουμε ότι αλλάζεται με βίαιο τρόπο της χρήσης γης. Γιατί για εσάς η γη είναι εμπόρευμα. Οι αλλαγές όμως χρήσης είναι σε βάρος των λαϊκών αναγκών για να εξασφαλίζουν κέρδη ενεργειακοί όμιλοι και τα παραδείγματα πολλά. Η Βόρεια Εύβοια και εγώ ήταν 9 μέρες συνεχώς το 2021 και δεν στέλνατε πυροσβεστικά για κατάσβεση. Σήμερα ξέρουμε. Η καμένη δασική γη μετατρέπεται σε τουριστική για μεγαλοξενοδόχους. Στη Θεσσαλία η καταστροφή του Ντάνιελ μετατρέπεται σε επενδυτική ευκαιρία για τους φραγκάτους. Η γεωργική γη υψηλής παραγωγικότητας και βοσκοτόπια μετατρέπονται σε φωτοβολταϊκά πάρκα σε βάρος της πρωτογενούς παραγωγής. Οι διαμαρτυρίες σε Φάρσαλα και Δομοκό πολλές. Έργα ΑΠΕ και στα καμένα του Εύρου και της Δαδιάς, παρά τις καταγγελίες περιβαλλοντικών οργανώσεων. Κόβεται ανάγκες και αιτήματα του λαού και ράβεται κουστούμια για τις ανάγκες των επιχειρηματικών συμφερόντων της πράσινης ανάπτυξης, του τουρισμού, της ψηφιακής οικονομίας, του κατασκευαστικού κλάδου. Τελικά, δεν θα έπρεπε να λέγεστε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αλλά Υπουργείο Περιβαλλοντικής Καταστροφής και Ενεργειακής Φτώχειας για το λαό. Πλασάρετε τις νέες τροποποιήσεις που κάνετε ότι θα εξασφαλίσουν ανάπτυξη. Ανάπτυξη όμως για το κεφάλαιο και θα πληρώνει ο λαός. Για να κοροϊδεύετε δε και να παραπλανάτε, όχι μόνο εσείς, αλλά και τα άλλα κόμματα, παρουσιάζεται δίθεν ωφέλη για το λαό, όπως τις ενεργειακές κοινότητες που ανέλησε και η συγγήτριά μας.
υποκρίνεστε. Γιατί οι ενεργειακές κοινότητες αποτέλεσαν ένα από τα εργαλεία της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ για να πουλήσει την κοροϊδία της ήπιας απολιγνητοποίησης. Δηλαδή να συγκαλύψει τις συνέπειες για το λαό της πράσινης μετάβασης και της απελευθέρωσης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, ειδικά στις πληγήσεις περιοχές, με την ανεργία και την ενεργειακή φτώχεια στο φουλ. Συνυπεύθυνοι είσαστε όλοι σας για τη μετατροπή της ενέργειας σε πανάκριβο εμπόρευμα, απρόσιτο για τα εργατικά λαϊκά στρώματα, αποδεικνύοντας και πάλι τον αντιλαϊκό χαρακτήρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των αστικών κυβερνήσεων. Μπορούμε να έχουμε φτηνό ρεύμα? Ναι, μπορούμε. Αξιοποιώντας εγχώριες πηγές στο ενεργειακό μείγμα, η εγχώρια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη έγινε τεχνητά πιο ακριβή από την παραγωγή με εισαγόμενο φυσικό αέριο και από ΑΠΕ. Γιατί υποχρεώθηκε να αγοράζει δικαιώματα εκπομπών ρήπων. Και όμως, χωρίς τις δεσμεύσεις του εμπορίου ρήπων, το κόστος λιγνητικής παραγωγής θα μπορούσε να μειωθεί στο 1/3 του σημερινού. Γι' αυτό οι αστικές κυβερνήσεις κάλυψαν με άφθονη προπαγάνδα την εγκληματική πολιτική της απολιγνητοποίησης. Συνεπώς, φτηνή ενέργεια είναι εφικτή. Πρώτον, με απαλλαγή από τις δεσμεύσεις του εμπορίου ρήπου, του χρηματιστηρίου ενέργειας, των φόρων στα καύσιμα και γενικότερα της πράσινης μετάβασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αξιοποίηση των εγχώριων αποθεμάτων με σύγχρονες μονάδες υψηλής απόδοσης, αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες δέσμευσης και αποθήκευσης διοξιδίου του άνθρακα που μπορούν να αξιοποιηθούν και στην παραγωγή υδρογόνου. Δεύτερον, κατασκευή μεγάλων υδροηλεκτρικών έργων για ηλεκτροπαραγωγή, αλλά και άρδευση στον τομέα της αγροτικής παραγωγής. Τρίτον, έμφαση στην εξοικονόμηση ενέργειας και στην αναβάθμιση της εγχώριας παραγωγής υποδομών για την αξιοποίηση των ΑΠΕ. Έτσι θα μειωθεί δραστικά η αξιοποίηση του ακριβού ρηπογόνου φυσικού αερίου για ηλεκτροπαραγωγή. Τέταρτον, ορθή κατανομή και χωροθέτηση των αιωλικών πάρκων για να αποφευχθεί κορεσμός συγκεκριμένων περιοχών με γνωστές αρνητικές συνέπειες στα δάση και στον υδροφόρο ορίζοντα, με αξιοποίηση της εγχώριας γεωθερμίας που έχει υψηλό συντελεστή απόδοσης. Έτσι εξαλείφεται η ενεργειακή φτώχεια και η ενεργειακή όμιλη. Αυτό συμφέρει στην εργατική τάξη και τα λαϊκά στρώματα, δηλαδή την πλειοψηφία του λαού, και γι' αυτό αξίζει η ενδυνάμωση της οργανωμένης πάλης για την ανατροπή της καπιταλιστικής απειλής. Γιατί ο καπιταλισμός δεν εξανθρωπίζεται, ανατρέπεται. Με κοινωνικοποίηση όλων των πηγών και μέσων παραγωγής ενέργειας και ένταξή του στον κεντρικό οικονομικό σχεδιασμό με κριτήριο πάντα την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών. Αυτή είναι η πρόταση του ΚΚΕ.